Ναι. Όλα ξεκίνησαν χθες το βράδυ στις 12 παρα 5 περίπου. Εδώ βλέπουμε την φωτογραφία με τον κύριο Πουλικόγενη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ένας από τους 9 από τους 8 τραυματίες που χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Θριάσιο νοσοκομείο προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Λοιπόν, μέλη του ΚΚΕ πραγματοποιούσαν αφυσοκόλληση στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Πέραμα όταν εμφανίστηκαν περίπου 50 άτομα και όπως καταγγέλουν τα μέλη του ΚΚΕ ήταν μέλη της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, ακολούθησε συμπλοκή, τα άτομα αυτά κρατούσαν ρόπαλα, ξύλα όπου είχαν καρφιά, όπως είπαν χαρακτηριστικά, και αφού επικράτησε ένταση για τουλάχιστον 5 με 10 λεπτά, τράπηκαν σε φυγή. Να σας πω ότι πολλής λόγος γίνεται για την ολιγορία και την καθυστέρηση της αστυνομίας και πριν από λίγα λεπτά ενημερωθήκαμε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση με ανακοίνωση ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι ισχυρισμοί περί ολιγορίας των αστυνομικών αρχών κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Καθώς γνωρίζει η αστυνομία τα πρόσωπα που επιτέθηκαν. Φαίνεται ότι γνωρίζει 2 άτομα προς το παρόν. Φαίνεται ότι υπάρχουν 2 άτομα όπου έχουν αναγνωριστεί από τα μέλη του ΚΚΕ. Επίσης, να σας πω ότι το πρώτο περιπολικό έφτασε μέσα σε 1,5 λεπτό από την ώρα που κλήθηκε το 100, η άμεση δράση, δηλαδή στις 12:08 έγινε η πρώτη κλήση, και μέσα σε 10 περίπου λεπτά εμφανίστηκαν 15 μοτοσυκλέτες της ομάδας Δίας και 9 περιπολικά. Δηλαδή, μιλάμε για 38 αστυνομικούς. Παρά τις αναζητήσεις, δεν εντοπίστηκε κανένας από τους δράστες. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε για οτιδήποτε νεότερο που θα είναι σε εξέλιξη. Θα σε βρούμε και πάλι. Στον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο, τώρα, καθώς πρόδρομο, έχουμε αντιδράσεις από την πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου και τα κόμματα. Να ξεκινήσουμε όμως από το τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα μιλάει φυσικά για δολοφονική επίθεση. Λέει μεταξύ άλλων σε μια μακροσκελή ανακοίνωσή του ότι επιβεβαιώνεται ότι η Χρυσή Αυγή είναι συμμορία δολοφόνων που έχει αποστολή το χτύπημα του κινήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι με ιδιαίτερη λύση χτυπούσαν τα μέλη του ΚΚΕ που είναι στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος, όπως για παράδειγμα τον πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου, Σωτήρη Πουλικόγενε. Είναι ο άνθρωπος που είδαμε πριν στη φωτογραφία. Είναι μια ακόμη απόδειξη ότι πρόκειται για τσιράκια της εργοδοσίας, ότι λειτουργούν για λογαριασμό των αφεντικών, ότι είναι φανατισμένοι απέναντι σε αγωνιστές του ταξικού κινήματος και κυρίως απέναντι στους κομμουνιστές. Από την πλευρά της η Χρυσή Αυγή κάνει λόγο για συκοφαντική επίθεση από το Κομμουνιστικό ΑΕΒΑ. Τοποθετήθηκαν και άλλα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που καταδικάζει ναι με τον περιστατικό αλλά καταγγέλει την στάση της αστυνομίας μιλώντας για προκλητική ανοχή της αστυνομίας που ούτε χθες συνέλαβε κανέναν τραμπούκο όπως λέει στην ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου, σε συνδυασμό με τη σταθερή πολιτική υποστήριξη που τους παρέχει μερίδα του μνημονιακού συμπλέγματος εξουσίας, οδηγούν τους Ναζί στην αποθράσινση. Αναγκαία όσο ποτέ άλλο την ενότητα δράσης των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων για να αντιμετωπιστεί η φασιστική απειλή.